οποίο είχε πάρα πολλές προσφορές να φύγει για πάρα πολλά χρόνια από τον Ολυμπιακό, γιατί τέτοιο αριστερό ίσως να μην ξαναδούμε ποτέ στην Ελλάδα. Τι λέτε, φιλαράκο. Μισό λεπτό. Εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ αυτόν τον παίκτη που είπε ο Τζόρτζεβιτς, παιχταράς μεγάλος, αλλά τι να φύγει τώρα. Εδώ δεν είχε βγει, δεν λέγαμε ότι θα βγει Πελέ και βγήκε Μέση. Τι είναι αυτό που είπε τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Ας το πει. Παίζει αυτό που είπε. Μην μείνουμε εκεί τώρα. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Που κολλάει όμως και ο Τζόρτζεβιτς. Που είναι παιχταράς ο Τζόρτζεβιτς. Αλλά τι είναι αυτό που είπε. Τέλος. Πετάμε το 11, τέλος. Παίζουμε 10. Μια και δεν ξαναβγαίνει. Τι είναι αυτό που είπε τώρα. Που είναι... Κάτι μου συγχώραμε λίγο, η επικοινωνία μαζί μου είναι και καλύτερη δυνατή. Εγώ σας ακούω πάρα πολύ χαμηλά από το τηλέφωνο. Αυτό που είπα για τον Τζόρτζεβιτς είναι ότι το θεωρώ ένα από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν περάσει στον Ολυμπιακό μας έχει τιμήσει. Και εγώ. Και αλλά θεωρώ ότι τα λόγια που είπε τα είπε για καλό, δεν τα είπε για κακό. Πάντα θα πιέζουν. Δεν γίνεται. Πάντα θα βγαίνουν καλοί παίκτες, εντάξει. Ναι. Με... Όπως και ο Γιωργάτος, πιστεύω ότι είναι ένα παιδί δικό μας και πέρυσι εδώ στα Γιάννα που ήρθε, αγκάλιασε τους πιτσιρικάδες μας από την Ακαδημία. Ήταν όλους μαζί. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Γρηγόρης ο Γιωργάτος, έτσι. Και πιστεύω ότι και αυτό το παλικάρι, ό,τι είπε, δεν το είπε για κακό. Μόνο ελπίζω για κακό, ελπίζω φίλε, και εύχομαι να πάνε όλα καλά στο μέλλον με την τριλάρα μας. Και οι οπαδοί όλοι να είμαστε ενωμένοι και να σκεφτόμαστε μόνο ένα πράγμα, ότι υπεράνω προσώπων όλων είναι ο Ολυμπιακός μας. Άραγε, μόνο σου, τα δύο πράγματα που είπες πριν για δύο πέντες, τα ανέρεσες. Ναι, άκου τώρα, δίκαιο έχεις, πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός. Φίλε, άκου να δεις τώρα, εδώ γίνεται αγώνας, δηλαδή, πώς να σου πω, αντιμετωπίζουμε ένα πόλεμο. Όλοι ξέρουν ότι άμα, και πάνω απ' όλα ποιος είναι ο σκοπός της ομάδας. Τι υποχρέωση έχει ο κάθε Ολυμπιακός? Να προσφέρει ηρεμία στην ομάδα. Είτε φίλαθλος είναι, είτε οτιδήποτε. Εδώ τώρα έχουμε υπευθυνότητα οι φίλαθλοι. Και λέμε άσε να μην πούμε κάποια πράγματα, όχι από εδώ, μεταξύ μας. Και στο γήπεδο. Ναι, και στο γήπεδο για να είμαστε ήρεμοι. Ναι. Και μου βγαίνει, δηλαδή κάτσε και μετά από μια. Ένα τυχές αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, κάτσε, θα βάλω και ημερολογιακά για να μην τρελαθούμε. Την Τετάρτη ο αγώνας. Την Τετάρτη έχει γίνει ο αγώνας. Και 10 ώρα το πρωί πας και δίνει συνέντευξη. Και δεν σου κόβει να πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτή η συνέντευξη μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Το δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα, δεν μου λέει εμένα τίποτα, αφού το δημιουργείς. Το δημιουργείς. Έτσι. Καλά, μην πάμε άλλο εσύ. Και λέμε για τις ψυχάρες, για τις ψυχάρες. Τους Ολυμπιακούς που δεν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, έτσι, που θα αγαπάνε την ομάδα. Δηλαδή εδώ βλέπεις τη δίκτυα. Αγγέλη μου, αν μου επιτρέπεις, τελείως ψύχρεμα το όλο θέμα, τελείως ψύχρεμα, οι δηλώσεις σαν δηλώσεις δεν είναι άσχημες, δεν είναι κακές. Δεν έπρεπε. Έτσι, δηλαδή αν το δεις καλοπροαιρετά, εγώ πιστεύω ότι πάμε να μιλήσουμε. Πού πάμε αλλού τώρα. Πάμε αλλού. Αν βιαστούμε και πούμε τι λέμε για τα βοήθεια και πώς εκμεταλλεύονται. Ένα λεπτό, φίλε. Πάμε τώρα που βοήθησε. Πού παίζει μου, δηλαδή αυτό είσαι ένα παίκτη εσύ του Ολυμπιακού. Έχει παίξει, ξέρει τα δρόμενα του Ολυμπιακού. Αγαπά την ομάδα, ξέρει έτσι. Και πες μου, δίνει μια συνέντευξη για να βοηθήσει κάτι τον Ολυμπιακό. Ή να, να είναι στο ουδέτερο. Πού βοήθησε. Πού βοήθησε, φίλε. Αυτό που βοήθησε, Τάκη, που πιστεύω βοήθησε. Εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε ένα πλεονέκτημα που δεν το έχει κανένα άλλο λαό στην Ελλάδα. Είμαστε εξωστρεφείς. Είμαστε οι μοναδικοί φίλαθλοι που χάνουμε και δεν πιάνομαστε ποτέ ούτε από διαιτητές, ούτε από δικαιολογίες, ούτε από εξωστρέφεια. Είμαστε οι μοναδικοί φίλαθλοι που έχουμε δει τζοβάνιδες, έχουμε δει τόσους παιχταράδες και πάντα στη μύτα μας τα βάζουμε με τον εαυτό μας και όχι με τους αντιπάλους. Όχι με ψεύτικους αντιπάλους και με ψεύτικους εχθρούς. Έχουμε αυτή την εξωστρέφεια. Αυτό που έχουμε όλοι Ολυμπιακοί. Αυτό μας κρατάει και πρώτος πάντα και θα μας κρατάει για πάντα. Βοήθησε αυτό. Πού βοήθησε? Ναι, αυτό οι δηλώσεις του Γεωργάτου. Πού βοήθησε? Καταρχήν, να σου πω που πιστεύω βοήθησε περισσότερο στον πρόεδρο. Γιατί εμένα μου φάνηκαν και οι δύο δηλώσεις ότι ο πρόεδρος δεν είχε γνώση το τι γίνεται. Ο πρόεδρος. Ναι, ο πρόεδρος δεν είχε γνώση. Έτσι μου φάνηκε. Αν διαβάσεις τις δηλώσεις ειδικά του Γεωργάτου, δηλαδή, δίνει στόχο ότι ο πρόεδρος είναι έξω από όλο το παιχνίδι αυτό. Ωραία, εντάξει, ωραία. Φίλε. Έστω το έλαβα εγώ, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι το έλαβα εγώ. Να σε βοηθήσω. Ένας πρόεδρος που ανέλαβε την ομάδα ο Μαρινάκης πριν 6 χρόνια και έχει πάρει 6 σερί πρωταθλήματα. 6 σερί πρωταθλήματα. Έχει καταστρέψει όλους τους αντιπάλους που τον βρίζουν χυδαία, τον Μαρινάκη τον ίδιο και εμάς την ομάδα μας. Και εσύ λες ότι δεν ξέρει τι γίνεται. Τα έχει πάρει ερήμη. Και εσύ λες ότι δεν ξέρει τι γίνεται. Τα έχει πάρει ερήμη τα πρωταθλήματα. Ή πάντα θα ισχύει αυτό που λέει πάντα κάποιος άλλος. Και εσύ λες, αγόρι μου, ότι δεν ξέρει τι του γίνεται.
Είναι δυνατόν. Ή να μην έχει γνώση. Ή έτσι ο μεγάλος πράγματα. Μην χάνει το δίκιο σου κι εσύ, όπως το έχασε και ο άλλος που έδωσε τη συνέντευξη. Μην το κάνει. Έτσι, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Είμαστε σε πόλεμο και πρέπει ο καθένας να συμπεριφέρεται υπεύθυνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Στη φανέλα και στο σήμα του με τον έφηβο. Ούτε την πάρτη του να σκέφτεται, έτσι, ούτε τον εγωισμό του, ούτε τίποτα. Εδώ δείχνουν υπευθυνότητα οι φίλαθλοι που έχουν κλείσει τα σπίτια τους, έτσι, έχουν καταστραφεί από τον Ολυμπιακό και δείχνουν υπευθυνότητα οι φίλαθλοι. Όχι να μου έχει οικονομήσει κιόλας και δεν είναι μεπτό. Δηλαδή, απλά το λέω ότι έχεις άλλο ένα λόγο να σεβαστείς ακόμα περισσότερο. Αυτός που σου έχει, αυτά που σου έχει δώσει και ψωμάκι και που σου έχει κάνει μάκια. Λοιπόν. Και με την πρώτη ευκαιρία τον πυροβολήσω. Παιδιά, να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο. Εύχομαι η θρυλάρα μας να πάνε όλα καλά και σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε κοντά και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού μας. Ναι, εντάξει, να είμαστε καλά. Κατάλαβα τότε και αυτή. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ, παιδιά. Λόγω των ακαδημιών αυτή η αγάπη υπερβολική. Εντάξει, ρε παιδί μου, όχι. Όχι, να ξεκαθαρίσω κάτι εγώ πρώτα. Έπεσε στα μάτια με εμένα. Το Γρηγόρη τον Γιωργάτο εννοείται τον αγαπάμε. Και τον αγαπάω και σε αυτό έπεσε. Δεν βοήθησε πουθενά αυτή η δήλωση μετά τον αγώνα τη Τετάρτη. Και... έχισε το και, και να σας πω και κάτι, Άκη, και εσάς να σας πω και κάτι. Εάν είχε κάνει την ίδια δήλωση μετά τον αγώνα του τελικού με την ΑΕΚ, θα έλεγα δεν βαριέσαι, έκανε κι άλλη μία. Γιατί δεν έκανε μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ τη δήλωση. Να πει κάποια πράγματα, κάποια ανάλογα. Εγώ δεν είπα τίποτα άλλο. Κάποια ανάλογα πράγματα. Τέλος πάντων, για να μην περιβολούμε τον άνθρωπο συνέχεια να παίξει. Δεν πειραβολούμε κανένα, κάτσε φίλε. Περιβολούμε τον Ολυμπιακό. Όχι, ρε. Αυτό κάτσε ρε και το πω, μην πιάζεσαι. Εμάστε να το πω και μετά μίλα, άμα δεν το πω. Λοιπόν, για να μην πειραβολούμε έναν άνθρωπο που έκανε αυτό. Εγώ δεν σα είπα ότι έπρεπε να τα πει και μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Λοιπόν, μην δώσουμε τώρα στόχο μόνο στον Γιωργάτο στην τελική. Άλλο είναι το πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Να είμαστε όλοι μαζί μέσα στην ομάδα. Όχι. Αλλά ότι έπρεπε να πούμε κάποια πράγματα για τον Γιωργάτο, βέβαια. Μα το είπα και εγώ τότε. Δεν σου είπα εγώ μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ πρέπει να το πει. Να καταλάβω ένα εδώ πέρα κόσμο. Ναι, μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ δεν έπρεπε να το πει. Άμα δεν του άρεσε κάτι. Δεν θίξαμε κανένα θέμα. Το θίξε ο τηλεθεατής. Ναι. Δεν θέλουμε να το προχωρήσουμε, αλλά όχι να πούμε ότι έκανε και σωστά. Όχι, αυτό βέβαια, δεν αυτό είναι συμπεριφορά. Ναι, δεν το πάτε το πες. Δεν είναι συμπεριφορά Ολυμπιακού, που, οποιοδήποτε φιλάθλου, ας τα παίχτης, ας τα οτιδήποτε, που σέβεται τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έτσι, δεν είναι υπευθυνότητα. Μην πάμε για τις εφημερίδες που είναι για την κονόμα, αλλά αυτό είναι δικιά σας δουλειά. Που... και αυτή η συγκεκριμένη εφημερίδα που την έκανε πρώτη. Άλλη εφημερίδα που έρχεται καλό του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτή η εφημερίδα. Να την παίρνει συνέχεια. Yeah. Βοηθάει πολύ τον Ολυμπιακό. Πολύ τον αυτή η εφημερίδα. Πολύ τον έχει βοηθήσει. Δικαίωμά σα. Ό,τι θέλετε κάτι. Ναι, κλείνετε μόνοι σα. Αλλά αυτή τη βοήθεια που μα έχει προσφέρει, πολύ την έχει βοηθήσει την ομάδα. Λοιπόν. Όλα είναι για την κονόμα. Μην κοιτάτε κανένα παίχτη, μην κοιτάτε τίποτα. Την πάρτη σας και τη φανέλα. Ποιος τη φοράει, όποιον κάνουμε μάγκα εμείς τη φοράει. Έτσι. Άντε να μην πούμε τόσο. Και αυτό ρε φιλαράκι, τώρα εγώ κατάλαβα εγώ πως άρχισε στη βάση της κουβέντας στην αρχή με ακαδημίες και αυτά, είπε για τον Γιωργάτο, δουλειά του, όχι δουλειά του. Καλά έκανε και αγάπησε και τα παιδιά, δεν μόνο η δουλειά του. Καλά έκανε, καλά έκανε. Αλλά μετά είδα πώς το πήγε το θέμα. Και να σου πω και κάτι άλλο ρε φιλαράκι. Ποιος σου είπε ότι δεν ξαναβγαίνει η Τζόρτζεβιτς. Εδώ έχει βγει Πελέ. Μετά τον Πελέ ήρθε ο Μαραντόνα. Μετά τον Μαραντόνα ήρθε ο Μέση. Τι ήταν αυτή. Και εγώ τον αγαπάω τον Τζόρτζεβιτς, ήταν παιχταράς. Αλλά μην τρελαθούμε ότι δεν ξαναβγαίνει. Και σε αυτή τη θέση βλέπεσαι και κάποιο Μποτίνο παλιά, αν δεν ξέρει, διάβασε ένα μάθημα. Και με τον Μποτίνο λέγανε. Και έπεσε και κάποιο Δαβουρλή. Και έπεσε και κάποιο Δελικάρη σε αυτή τη θέση. Λέει και με τον Μποτίνο λέγανε δεν ξαναβγαίνει και βγήκε ο Τζόρτζεβιτς. Ναι, όχι, και βγήκε και ο Δαβουρλή και βγήκε και ο Δελικάρη. Και ο Μπέμπι, τι είναι αυτά που είπε τώρα. Κάπου το πήγε κάτι. Ναι, ρε παιδί, αφού τον άνθρωπο. Ναι, όχι, τον αφήνω, αλλά. Ναι, ορίτε ότι. Ναι, παιδιά, όχι, όχι, όχι. Μου είσαι καλό με έναν άνθρωπο. Όλοι τον αγαπάμε το συγκεκριμένο παίχτη. Δεν τον αγαπάμε, εσύ δεν τον κάνουμε. Έχισε το γάλα. Έχισε το. Εμένα, εγώ σαν Άκη. Δεν θέλω ούτε να οικειοποιηθώ γνώμη αλλωνών, ούτε να κάνω εγώ το δικηγόρο αλλωνών. Εγώ σαν Άκη στα μάτια μου έπεσε. Όπως πέφτει κάθε Ολυμπιακός που βάζει τον εγωισμό του ή εγώ τα έλεγα.
Τι να πεις, και ήταν λάθος, Άκη, μετά από 15 ώρες του αγώνα. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα της Πέμπτης δεν υπάρχει. Δηλαδή και έχει γίνει αυτό. Είσαι στεναχωρημένος πολύ. Γιατί εμείς είμαστε. Όχι, κυλακρίνει ο καθένας σαν Ολυμπιακός. Είναι στεναχωρημένος. Όλοι μας. Ναι. Όλοι μας, δεν σκάσαμε. Ναι. Με το αποτέλεσμα. Και ήταν το πρωί 11. Και 11 το πρωί σηκώθηκε και πάμε να κάνουμε καλό στον Ολυμπιακό. Μπράβο, μένει εκεί, τέλος. Γεια. Καλησπέρα. Πάμε στους άλλους. Εγώ δεν είδα και πού βοήθησε. Ρώτησα και το φίλο, δεν είχε απαντήσει. Τι να βοήθησε, τίποτα. Μόνο βοηθάει τον εγωισμό του. Όταν άσε μετά και μην μου ανοίξει το στόμα. Όταν, άσε, όταν, λείπει, όταν λείπει, όταν έλειπε ήταν όλα χάλια. Ήρθε, ήταν όλα καλά και όταν ξανά φύγε γίνανε όλα χάλια στον Ολυμπιακό. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Δεν προσέχετε την ιστεροφημία σα. Κάποιοι παίχτε σα έχουμε ψηλά. Μην πέφτετε μόνοι σα. Αφήστε μα να είμαστε λίγο ρομαντικοί το ρημάδι. Επιτρέψτε μας να είμαστε ρομαντικοί, να σας αγαπάμε, να έχουμε ένα είδωλο. Μην το κίνετε μόνοι σας την εικόνα σας, μην την κρεμίσετε μόνοι σας. Αυτό, γεια. Yeah.